Γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι αφενός και αφετέρου για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, Προδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, εισήγαγε την πρωτοποριακή διαδικασία εκλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, δηλαδή από την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο επέλεξα αυτή τη χρονική στιγμή να συμμετάσχω στο Ευρωψηφό Δέλτιο. Καταρχήν να θυμίσουμε τους στόχους. Ισότητα, δικαιοσύνη, συμπερίληψη. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τις νησίδες ιδιωτικότητα σε ένα σκηνικό πλημμυρίδας του παραμπτισμού, αλλά και καταιγίδα του πρέντατορ. Να έχουμε νιάξιμο για τις ευάλωτες ομάδες, άτομα στα όρια της φτώχειας, ανήλικοι μετανάστες, μονογονικές οικογένειες, ψυχικώς πάσχοντες και εξαρτημένα από ναρκωτικά, πληθυσμοί που συνεχώς διευρύνονται. Να προστατεύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα με ενίσχυση των παροχών της δημόσιας υγείας και παιδείας για όλους και ιδίως για τους μη προνομιούχους. Με ποια εργαλεία, με νομοθεσία αφενός και καλές πρακτικές κατά της έμφυλης βίας και διακρίσεων αφετέρου αλλά και με ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών αντιπροσώπευσης και με νομοθετικές πρωτοβουλίες του Ευρωκοινοβουλίου, σε μια Ευρώπη που έχει αρκούντος μεν διευρυνθεί, αλλά χωρίς την απαραίτητη εμβάθυνση στις ευρωπαϊκές αξίες. Ο στόχος είναι να μείνουμε πιστοί στο όραμα της ενωπημένης Ευρώπης, όπως την φαντάστηκαν ο Ρομπέρ Σουμάν και η Σιμών Βέιλ. Γιατί η επαγγελματική και εκπαιδευτική μου ιδιότητα τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον μου έδωσαν την δυνατότητα να εργαστώ επαγγελματικά αλλά και θελοντικά, στον χώρο τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όχι μόνο με κοινωνικού φορεί αλλά και με ανεξάρτητε αρχέ σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, το κυβέρνο έγκλημα, μαχόμενο στο πλευρό των ευάλωτων ατόμων όπω οι ανήλικοι, οι εξαρτημένοι και κακοποιημένε γυναίκε, δίνοντα μάχε επί του πεδίου των διοικητικών και δικαστικών δομών. Εφόσον λοιπόν με τιμήσετε με την ψήφο σας, ως μέλος της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προτευτική Συμμαχία, θα μετατρέψω την παραπάνω εμπειρία και γνώση σε προσφορά με ανταποδοτικό τρόπο ως ειδική σας φωνή στην Ευρωβουλή.